Είχα πάει τσάντα στη Θεσσαλονίκη και δεν μιλούσα στην αεροθαλασσιά. Να μου κάσω λέει, να με κοστέλνω, ουρανά ωραία, Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε. Τα καταφέραμε μετά από 5 χρόνια και κάνουμε αυτή την εκδήλωση και πραγματικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είσαστε όλοι εδώ κοντά. Από πολύ νωρίς είχαν κλειστεί τα τραπέζια, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλο κόσμο, αλλά δεν χωράγανε. Η χρονιά στον Αδριακό φέτος πάει πάρα πολύ καλά. Ίσως θα πήγαινε και καλύτερα αν δεν μας αντικούσανε. Η αντρική ομάδα έφτασε στο τσάκ να είναι στη δεύτερη φάση, αλλά όσοι ήσασταν εδώ πέρα είδατε τι συνέβη με τον Συριανό διευθυντή. Η K12, τα πιτσιρίκια μας για δεύτερη χρονιά είναι έναν αγώνα πριν το Final Four, που αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και ο στίβος μας ο στίβος μας, ο οποίος ετοιμάζεται για τους αγιοπελαγκίτικους και τους πανελλήνιους, θα έχουμε μια αποστολή από 6 ως 10 άτομα και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και εκεί πέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς επικοινωνίας της σημερινής εκδήλωσης, που είναι το Andros Film, η Ανδριακή και το Ιδεότυπον. Ευχαριστούμε τα ζαχαροπλαστεία, ο Ερμής του Βαγγέλη του Καλαδάμη και ο Κρίνος του Σάκη του Σοπετζόγλου του Πατσί για τα γλυκά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που είναι σήμερα εδώ, την κυρία Έπαρχο, τον Αντιδήμαρχο Χώρας, τον κύριο Βιτάλη, τον υπεύθυνο αθλητισμού που πραγματικά από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας, στον Άρεξον Αυγουστίνο, και τον πρόεδρο της κοινότητας Μεσαριάς, τον κύριο Τσιόπο. Είναι πολύ φίλοι μας από πολιτιστικούς συλλόγους της Άνδρου, από τον Πατσί, από τα Προβάτα, από το Συνετή, από τα Φάλικα. Σίγουρα κάποιοι θα ξεχάσουν. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολλά συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση και πολλά συγχαρητήρια για όλους εσάς που είστε απόψε εδώ και πραγματικά στηρίζετε την προσπάθεια του συλλόγου που είναι πολύ σημαντική. Καμιά φορά κατεβαίνουμε όλοι στο γήπεδο και βλέπουμε μια ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Λέμε έπαιξε ωραία, δεν έπαιξε ωραία, κέρδισε, έχασε. Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται για να μπορέσει να κατέβει αυτή η ομάδα και να παίξει ποδόσφαιρο. Τι αγώνας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους αθλητές που είναι σκορπισμένοι σε όλο το νησί. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά και στον Σύλλογο για όλη την προσπάθεια που κάνουν, που ο Ανδριακός πάλι κάνει βήματα ανόδου. Εγώ να πω ότι αισθάνομαι οικογένεια εδώ, διότι από το 1970, δεκαετία του 70, ανήκω και εγώ στον Ανδριακό ως ποδοσφαιριστής, αργότερα ως αντιπρόεδρος, ως μέλος. Είναι μια ομάδα που την πονάμε, ένα σύλλογος που τον πονάμε, ένα σύλλογος που συμπληρώνει περίπου, φτάνει τα 100 χρόνια, είναι από το 31, καταλαβαίνετε πόσο ιστορικός σύλλογος είναι. Έχουν διατελέσει εδώ πρόεδροι πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα πανελληνίως. Ένα σύλλογος ο οποίος αξίζει όλοι να τον βοηθούμε. Από την πλευρά μας, σαν Δήμος, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα το δουν τα παιδιά, ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε το σύλλογο στην προσπάθειά του. Να είστε όλοι καλά. Πρόεδρε, Δημοτικό Συμβούλιο, σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που μετά από πάρα πολλά χρόνια παραβρέθηκα στο γήπεδο, στη χώρα και συμπαραστάθηκα στην ομάδα του νησιού μας. Δήμος και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μαζί θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, τόσο για το δικό
τόσο σωματείο, όσο και για όλους τους αθλητικούς ομίλους του νησιού μας. Ήθελα επίσης να ευχηθώ τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και στους προπονητές, στους αθλητές και στους γονείς μία καλή αγωνιστική χρονιά, με πολύ δύναμη και πολλούς τραυματισμούς. Θα κλείσω με μια επισήμανση με αφορμή τα επεισόδια της οπαδικής βίας που έχουμε στη χώρα μας και τις προσπάθειες που γίνονται αυτό το καιρό για την καταπολέμησή τους, και να πω πως ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και όχι βία σε καμία περίπτωση. Αυτό που πραγματικά μετράει και που έχει σημασία είναι ο αγώνας και η συμμετοχή και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Κάτι που είδα ότι απέδειξε έμπρακτα ο Ανδριακός προχθές. Ευχαριστώ. Θα σας ζητάμε πράγματα, το ξέρετε, και στους δύο. Λοιπόν, η βραδιά αυτή όμως είναι αφιερωμένη σε δύο δικούς μας ανθρώπους, σε δύο ποδοσφαιριστές, σε δύο αρχηγούς της ομάδας μας, του Πανανδριακού, του ΑΟΦ, του Ολυμπιακού Άνδρου, του Ανδριακού τώρα πάλι, οι οποίοι δεν είναι μαζί μας πια, και θεωρήσαμε το Συμβούλιο ότι ο πιο ωραίος τρόπος για να τους τιμήσουμε θα ήταν η σημερινή εκδήλωση. Αυτή δεν είναι άλλη από τον Άκη και τον Λίλη τον Γιανακόπουλο. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν ο Ανδριακός στον τρόπο ζωής τους, και το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να τους αφιερώσουμε τη σημερινή βραδιά. Δεν έχω κάνει πλακέτες, δεν έχουμε κάνει πλακέτες, έχουμε κάνει κάτι πιο προσωπικό. Είναι κάτι το οποίο το φορέσανε, το είχαν στο σπίτι τους και θα ήθελα να ξαναπάει εκεί πέρα. Είναι η πρόεδροι παλιοί εδώ πέρα, είναι ο Γιώργος Παπαδάκης, ο Γιάννης Ομίλας, το Αντώνης Τσουμέζης. Κυρία Διονυσία μου, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σου εύχουμε τα δελτία τα τελευταία του παιδιού να τα έχεις στο σπίτι σου. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να έρθει η Πολίνα, τα παιδιά, Λονίδας, αυτή η φανέλα, το νούμερο 5, και συγκίνατε, ήταν η χορηγία της Σάριζας και έμαθα σήμερα ότι την είχε διαλέξει ο ίδιος ο Λίλης όταν τη φτιάξαμε. Την είχα φτιάξα και την δίνω στην Πολίνα στο Λονίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Και η Νικολέτα τώρα να έρθει με τα παιδιά. Η παρέλα με το νούμερο 9, ο Οδυσσέας, ο Άκης μας, ο Γιανακόπουλος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς για όλα. Το Συμβούλιο αυτό τουλάχιστον έχει μάθει να θυμάται την ιστορία του, και εκεί θα συνεχίσουμε όσο είμαστε εμείς εδώ. Ευχαριστώ τους Προέδρους που βρήκα κάποια πράγματα να κάνω, τον Γιάννη Μίλα, τον Γιώργο Παπαδάκη και τον Αντώνη Τσουμέζη. Η ομάδα συνεχίζει, η ομάδα είναι σε όλο το νησί. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε. Να μπορούμε να ενώσουμε τη χώρα, τον Πατσί, τον Κόρθο και τον Γαβρίο. Και εκείνη η βοήθεια που χρειαζόμαστε, Δήμαρχε, με το λεωφορείο, το θυμάσαι. Βαρύνανε την ατμόσφαιρα, αλλά έπρεπε να γίνει, γιατί και τα δύο τα παιδιά αυτά ζούσαν για τον Ανδριακό
Από εδώ και πέρα όμως συνεχίζουμε το βράδυ μας. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και εύχομαι ξανά το καλοκαίρι του χρόνου να κάνουμε άλλο ένα χορό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Σε κυβάρι και γυρνώ και δε σε βρίσκω.